τη γνώμη του λαού, σε κάθε περίπτωση καθιστάς το λαό σου συμμέτοχο, αφού σε στηρίζει, στηρίζει τον Τσίπρα ο λαός, καθιστάς το λαό σου κοινωνό πρώτα, τον ενημερώνεις και ενδεχομένως, εάν θέλεις περαιτέρω στήριξη για να πεις στους δανειστές δεν είσαι μόνος και ότι το μάχεσαι το ελληνικό ζήτημα, προσφεύγεις και στις κάλπες. Κύριε Αντιπρόεδρε. Με δημοψήφισμα ή εκλογές. Σου λέει δημοψήφισμα ή εκλογές. Και το ξαναφέρνει ο κύριος Μητρόπουλος. Ναι, αλλά προχθές είπε ο Τσίπρας, παιδιά, ότι κόφτε τα αυτά. Πού να καταλήξουμε κάπου. Αντιπρόεδρε, εσύ με βάση τα όσα συνέβησαν ως τώρα, στις 30 του μήνα, το δούνου του, θα το πληρώσουμε ή δεν θα το πληρώσουμε, κατά τη γνώμη σου. Είναι δύο ερωτήματα. Προχτές πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα συνεννόησης και βαθιάς πεποίθησης ότι ζητάω την συμφωνία, είπε αυτό που είπατε, όχι δημοψήφισμα, όχι εκλογές, γιατί κάποιοι ακούνε εκλογές και βγάζουν σπυράκια, εννοώ από τους δανειστές. Ναι. Από την άλλη πλευρά, εγώ όπως ξέρετε, επειδή πρώτος αποδόμησα την κακή συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, εκεί υπάρχει και παρουσία δουνουτού, εκεί υπάρχει και υποχρέωση καταβολής των δόσεων. Άρα το τι θα πράξει...